Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικής επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ στη Βουλή, ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Γιάννης Δελής έθεσε το ζήτημα της μη λειτουργίας του τμήματος νοσηλευτικής διδημοτήχου, διότι δεν έχει καθηγητές, με κίνδυνο να χαθεί το εξάμηνο για τους φοιτητές, και κάλεσε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα. Σημείωσε μάλιστα ότι η έλλειψη καθηγητών έχει να κάνει με το γεγονός ότι το τμήμα πανεπιστημιοποιήθηκε και οι καθηγητές που δίδασκαν στο τμήμα έως και πέρυσι δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο οδεύει σιγά-σιγά προς το τέλος του, αλλά υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα των οποίων ακόμα η λειτουργία δεν έχει ξεκινήσει. Ναι, καλά το ακούσατε. Τελειώνει και ο Νοέμβρης, μπαίνει Δεκέμβρης, έρχονται τα Χριστούγεννα και το τμήμα νοσηλευτικής, το παράρτημα μάλλον του τμήματος νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το παράρτημα που έχει έδρα το Δημότιο, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του με ό,τι μπορεί βέβαια αυτό να σημαίνει. Θυμίζω εδώ ότι το συγκεκριμένο τμήμα νοσηλευτικής ως τμήμα ΤΕΗ λειτουργεί από το 2007, εδώ δηλαδή και 12 περίπου χρόνια. Δεν έχουν ξεκινήσει λοιπόν τα μαθήματα. Οι υπεύθυνοι διαβεβαίωραν, από ό,τι διαβάζαμε στον τύπο τουλάχιστον, τον ηλεκτρονικό, ότι θα ξεκινούσαν σήμερα. Από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν έχουν ξεκινήσει ούτε και σήμερα και είναι πραγματικά άγνωστο το πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Η αιτία: δεν υπάρχουν καθηγητές. Καταρχήν, τι τμήμα, τι σχολή, τι πανεπιστήμιο άραγε να γίνει χωρίς καθηγητές. Το ερώτημα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε εσάς είναι απλό. Τι θα κάνετε εσείς ως κυβέρνηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί όχι μόνο η λειτουργία, αλλά και η έναρξη λειτουργίας της σχολής? Εν τω μεταξύ, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος απώλειας του χειμερινού εξαμήνου για αυτούς τους φοιτητές που έχουν έρθει, είναι τουλάχιστον 600-700, έχουν έρθει από όλη την χώρα, ξοδεύονται οι γονείς τους. Τι θα κάνετε λοιπόν με αυτό το ζήτημα? Σε απάντησή του, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Βασίλης Διγαλάκης ανέφερε ότι επιδιώκεται να βρεθεί προσωρινή λύση με την βοήθεια της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Μάλιστα, επέριψε τις ευθύνες της όλης δυσλειτουργίας στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε κάνει σχεδιασμό και έκανε πανεπιστημιοποιήσεις συλλήβδιν, όπως χαρακτηριστικά είπε, ενώ έκανε λόγο και για μη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας για την κατάσταση του παραρτήματος. Νιώθω πραγματικά ιδιαίτερη ενόχληση, μπορώ να πω ως ακαδημαϊκός, και ντροπή για την κατάσταση η οποία επικρατεί στο παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει έδρα το Δημότιχο. Το θέμα είναι όμως ότι όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τα φαινόμενα αυτά δεν νιώθουν καμία ντροπή. Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αρκέστηκε σε μικροπολιτικά και ψηφοθυρικά παιχνίδια, χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς καμία πρόνοια, χωρίς καμία εμπλοκή της ΑΔΗ, προχώρησε συλλήβδιν σε πανεπιστημιοποιήσεις τμήματων ΤΕΗ, νομοθετώντας ακόμα και λίγο πριν αποχωρήσει. Μάλιστα, είχαμε και την καινοτομία ίδρυσης παραρτήματος του τμήματος νοσηλευτικής, το οποίο έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, με παράρτημα στο Δημότιο. Και όλα αυτά έγιναν αδιαφορώντας για την ουσία, που δεν είναι άλλη από την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών στη διτοβάθμια εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που αναφέρεται: εγκλωβισμός νέων ανθρώπων, νέων φοιτητών και των οικογενειών τους, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση που δεν τους αξίζει και σίγουρα δεν αξίζει ούτε για τα όνειρα ούτε για τις προσδοκίες τους. Τέτοια περίπτωση λοιπόν είναι το τμήμα νοσηλευτικής στο Δημότιχο, το οποίο αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα σε υποδομές, σε εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επισημαίνεται εδώ και χρόνια. Ωστόσο, αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Αντί να προχωρήσει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αντιθέτως προχώρησε και σε αύξηση του αριθμού εισακτέων. Δεν είναι 80% που αναφέρεται στην ερώτησή σας. Αυξήθηκαν οι εισακτέοι από 230 σε 255 φέτος. Και βέβαια κρύβεται υποκρισία εδώ, γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι στο τέλος, στο εν λόγω τμήμα, παραμένουν 80-100 φοιτητές ανά έτος. Θέλω εδώ να αναφερθώ και στη διοίκηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Εμείς το καλοκαίρι, όταν αναλάβαμε, κάναμε 2 φορές επικοινωνία με όλα τα ιδρύματα τα οποία είχαν τμήματα που είχαν προέρθει από συγχωνεύσεις με τα ΤΕΗ, προκειμένου να δούμε τις ελλείψεις και τα προβλήματα.
Και παρόλο που το Τμήμα Νοσηλευτικής είχε επισημάνει στη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΠΑΕ τα προβλήματα που υπήρχαν στην νοσηλευτική στο Δημότυχο, ουδεμία ενημέρωση είχαμε εμείς ως Υπουργείο από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΠΑΕ. Να σημειώσουμε τέλος ότι στην δευτερολογία του ο βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, κ. Δελής, ανέφερε ότι πέρα από τα προβλήματα με το διδακτικό προσωπικό, παράλληλα δεν υπάρχει και καμία φοιτητική μέρημνα. Όσο για τις ευθύνες, σημείωσε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνες, αλλά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει τις δικές της, διότι μετά τις εκλογές έπρεπε να είχε φροντίσει για την λειτουργία του παραρτήματος.